Με τον κίνδυνο να μείνουν στην κυριολεξία χωρί φαγητό τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, παλεύουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, αφού ο αγώνα που γίνεται για τη διασφάλιση ενό πιάτου για του ασθενεί, όπω λένε, είναι κάτι περισσότερο από εφιαλτικό. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του νησιού, το Πανεπιστημιακό, δεν έλειψαν μέρε που στου ασθενεί για μεσημεριανό λόγο ελήψεων σερβιρίστηκε σκέτο ρύζι με γιαούρτι, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για ασθενεί, τον οποίον η κατάσταση απαιτεί συγκεκριμένο διατολόγιο. Πολλέ φορέ το νοσοκομείο έχει φτάσει να μην έχει βασικά υλικά και να μαγειρέψει για να ταΐσει τους ασθενείς του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους που εφημερεύουν. Ε, και αναγκαζόμαστε πολλές φορές να καταφεύγουν ή τι άλλα νοσοκομεία στο Βεζέλιο, για παράδειγμα, να πάρουν πρώτες σύλλες. Μία μέρα έχουν κρέα ε, κρέας, δεν έχουν πατάδει, την άλλη μέρα έχουν ψάρι, δεν έχουν ρύζι. Μεγάλη τους ντροπή. Έπρεπε πάει... να πάνε όλοι να κρεμαστούν. Δεν είναι φυσιολογικά όσο μειώνουν τι δημόσιε δαπάνε. Δεν είναι. Και μειώνουν τι δαπάνε για την υγεία. Τι περιμένετε. Όταν έχει δεφτά γίνεσαι καλά. Όταν δεν έχει δεφτά δυστυχώ. Το θέμα τι είναι να πάρει διαστάσει χιονοστιβάδα. Με το πάρε δόσε τροφίμων στα νοσοκομεία να μετατρέπεται σε καθημερινό γολγοθά για την ημερήσια τροφοδοσία που ήδη έχει περιοριστεί αρκετά. Έχουν κοπεί η σαλάτα τελείω από το διατολόγιο των ασθενών και των εργαζομένων. Η κρέμα η απογευματινή. βασικά, και βασικά το, Ημερήσιο πρόγραμμα CITES έχει μειωθεί σημαντικά και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Σε καμία των περιπτώσεων, στο Παγνί, η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την τροφοδοσία προ του ασθενεί δεν βρίσκεται σε τέτοιο επίπεδο. Προσπαθούμε καθημερινά να ανταποκρινόμαστε στι αυξημένε ανάγκε και τα αποτελέσματα είναι κάτι περισσότερο από ικανοποιητικά. Αν τώρα υπήρξε συγκεκριμένο περιστατικό που οι ασθενεί δεν έλαβαν το γεύμα που έπρεπε γιατί υπήρχαν ελλείψει, είναι ένα θέμα. Που η διοίκηση θα το διερευνήσει και θα πράξει ανάλογα. Το πρόβλημα όμω δεν περιορίζεται στα υλικά για την κουζίνα, αφού και στα αναλώσιμα για του νοσηλευτέ και γιατρού, μέχρι και ρεφενέ γίνεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, για να μπορούν να τα έχουν και να κάνουν τη δουλειά του, δίχω να κινδυνεύει και η ειδική του υγεία. Από υγειονομικό υλικό έχουμε έλλειψη από γκάζε, ορού κτλ. Από χαρτοβάβακο, αγοράζουμε το χαρτί για να σκουπιστούμε καθημερινώ. Τα γάνθια μια χρήσεω και αυτά λιγοστεύουν και παίρνουμε και κάνουμε κοινό ταμείο οι εργαζόμενοι για να πάρουμε γάνθια. Την εφιαλτική κατάσταση στα νοσοκομεία, όπω εξήγησαν, έρχεται να ολοκληρώσει σαν κερασάκι στην τούρτα η υποστελέχωση των κλινικών, αφού ούτε λίγο ούτε πολύ, όπω τόνισαν, για 20 και 30 ασθενεί πλέον αντιστοιχεί και με δυσκολία. Ένα και μόνο νοσηλευτή. Είναι κάτω των ορίων ασφαλεία το προσωπικό, δηλαδή. Ε, Ασφαλώ και μπορούν να υπάρξουν επιπτώσει στι παρεχόμενε υπηρεσίε. Προ τον παρόν η λειτουργία είναι ασφαλή. Αλλά η λειτουργία είναι οριακή πια. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και του Ηρακλείου θα συμμετέχουν την ερχόμενη Πέμπτη στην 24ωρη πανηγειονομική απεργία που έχει προγραμματιστεί. Στόχο η ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων που εντοπίζονται μέσα στα νοσοκομεία και ταυτόχρονα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση αλλά και την επιχειρούμενη. Ιδιωτικοποίηση τη δημόσια υγεία, όπω τόνισαν. Άλλο πράγμα είναι η αξιολόγηση, επειδή πολλά ακούγονται. Άλλο πράγμα είναι η αξιολόγηση, και άλλο να πούμε τα πλαστά πιστοποιητικά που προσπαθεί η κυβέρνηση να πούμε να τα συνδέσει. Είμαστε καθημερινά με όλου του εργαζόμενου μέχρι να ανατραπεί αυτή η πολιτική.